Οι καταγγελίες Βρούτση στην εφημερίδα Documento για εισβολή γνωστού παρουσιαστή, τον οποίο δεν κατονόμασε στο γραφείο του όταν ήταν Υπουργός Εργασίας, προκαλούν κριτική ακόμη και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ορθώς το έφερε η αντιπολίτευση στη Βουλή το θέμα και περιμένω και εγώ να ακούσω τις εξηγήσεις, τις απαντήσεις μάλλον, που θα δώσει η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι είτε αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας, είτε και με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας σήμερα του Υπουργείου, αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εικόνα παρακμής, ενώ 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν χθες ερώτηση, ζητώντας απαντήσεις τόσο για την αστυνομική φρουρά του Μένιου Φουρτιώτη, όσο και για τα χρήματα που φέρεται ότι πήρε από το πρόγραμμα Συνεργασία. Ζούμε και μία εικόνα, αν θέλετε, αποκρουστική, μία εικόνα παρακμής, με ανθρώπους του υποκόσμου που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλάτες στην κυβερνητική εξουσία και να συμπεριφέρονται με σκιό τρόπο ακόμα και σε υπουργούς. Σύμφωνα με την καταγγελία Βρούτση, ο τηλεοπτικός παραγωγός βρήκε τρύπα στο πρόγραμμα Συνεργασία, επιχειρώντας να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό, τότε ο υπουργός επέβαλε πλαφόν, προκαλώντας την οργή του παρουσιαστή, και ακολούθησε στη συνέχεια η έφοδο στο Υπουργείο Εργασίας. Ήρθε στο Υπουργείο και κλωτσούσε πόρτες. Ήρθε με μπράβους, απειλούσε γενικούς γραμματείς. Οι υπάλληλοι έρχονταν κλαίγοντας γιατί τους έλεγε ότι θα τον προσκυνήσουν. Μιλάμε για παρακμή. Πραγματικά διαρωτάμε. Αυτή η βουβαμάρα του κυρίου Μητσοτάκη τι αποδεικνύει? Δεν τον ενδιαφέρει? Όχι βέβαια, τον ενδιαφέρει τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάει? Ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έχει έρθει τόσες φορές στη Βουλή και έχει μιλήσει με τους πολιτικούς αριθμούς. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει μιλήσει τόσο πολύ όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα έχει πει όλα ανοιχτά, όπως έκανε και την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μιλάμε και τα λέμε όλα. Τώρα, σας παρακαλώ, μην υποβαθμίσουμε τη συζήτησή μας στο επίπεδο του κυρίου Φουρτιώτη και τι έχει κάνει ο κύριος Φουρτιώτης, έτσι.